Η Κρήτη θα αποκτήσει τον δρόμο που της αξίζει. Αυτό δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ο ΒΟΑΚ σήμερα είναι ο μεγαλύτερος νέος αυτοκινητόδρομος, ο οποίος θα κατασκευαστεί στην Ευρώπη. Αν δεν προχωρήσουμε σε αυτό το έργο, η Κρήτη θα παραμείνει αναπτυξιακά ακροτηριασμένη. Ο δρόμος αυτός θα γίνει και η Κρήτη θα αποκτήσει επιτέλους τον δρόμο που της αξίζει. Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης με διόδια. Από Κίσα με Οσιτία, μήκους σχεδόν 300 χιλιόμετρων, προϋπολογισμού άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο ΒΟΑΚ θα διατρέχει 8 δήμους στο βόρειο κομμάτι. Το λειτουργικό όριο ταχύτητας θα είναι 120 με 130 χιλιόμετρα. Θα δουλέψουμε μαζί για να κάνουμε πράξη το αναπτυξιακό μας όραμα για την Κρήτη. Και θέλω να γνωρίζετε ότι αυτός ο δρόμος θα είναι ένας δρόμος του μέλλοντος. Η χάραξη πρέπει να είναι ενιαία. Η χάραξη έχει κλείσει και ξέρω ως γονιός την αγωνία που κάθε φορά που τα παιδιά μας παίρνουν το αυτοκίνητό τους στην Κρήτη, να εξασφαλίσουμε ότι θα επιστρέψουν σίγουρα και ασφαλή. Αξιοποιούμε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Όποιος μέχρι σήμερα έλεγε ότι μπορεί να ολοκληρωθεί αυτό το έργο χωρίς να μπουν διόδια, είτε απλώς αγνοούσε την πραγματικότητα, είτε έλεγε συνειδητά ψέματα. Καλωσορίσω στην Κρήτη τον κρητικό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μαζί με τους συνεργάτες του, για μια μέρα που πρέπει να αποτελέσει ιστορική μέρα για το νησί μας. Είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή την ανακοίνωση, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις του έργου. Παράλληλα, εκείνο που πρέπει να προγραμματιστεί είναι και οι κάθετοι άξονες. Είναι κάτι που όλοι το χρειαζόμαστε, όλοι το περιμέναμε. Είναι ένα όνειρο για την Κρήτη. Πραγματικά μια ιστορική ημέρα. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στην πολιτική ηγεσία. Υπάρχουν αυτή τη φορά οι μελέτες προκειμένου να έχουμε τον αυτοκινητόδρομο που μας αξίζει. Κάτι το οποίο η Κρήτη δικαιούται και πρέπει να έχει. Στις μέρες αυτής της κυβέρνησης μπαίνουν οι βάσεις. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τις τελευταίες 22 μήνες κάναμε μια συστηματική δουλειά από τη συγκεκριμένη εντολή του Πρωθυπουργού. Τα πρώτα εργοτάξια θα αρχίσουν να στείνονται στα τέλη του 2022 και στις αρχές του 2026 εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ανατολικά του Ηρακλείου. Ο άξονας έχει διατομή μήκους 21,5 μέτρα πλάτος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Η Κρήτη έχει μια θλιβερή πρωτιά με 84 νεκρούς ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους. Ενώ ο μέσος όρος για όλη την υπόλοιπη Ευρώπη είναι μόλις 49. Κίσαμος Χανιά, μήκος 37,5 χιλιόμετρα, εκτιμόμενο κόστος 180 εκατομμύρια ευρώ. Χανιά Ηράκλειο, μήκος 157,5 χιλιόμετρα, εκτιμόμενο κόστος 1,3 δις ευρώ. Περιλαμβάνει 26 σύραγγες μονού κλάδου συνολικού μήκους 34 χιλιόμετρων. 10,8 χιλιόμετρα νέες γέφυρες, 20 νέους ανισόπεδους κόμβους και αναβάθμιση των υπαρχόντων 18 ανισόπεδων κόμβων. Χερσόνησος Νεάπολη, μήκος 22,5 χιλιόμετρα με εκτιμόμενο προϋπολογισμό 290 εκατομμύρια ευρώ. Περιλαμβάνει 5 νέους ανισόπεδους κόμβους, 12 γέφυρες μονού κλάδου και 5 σύραγγες μονού κλάδου. Επιτέλους ανακοινώνεται, μένει να δούμε το σχεδιασμό του Υπουργείου, να δούμε το χρονοδιάγραμμα, να δούμε το κομμάτι της χρηματοδότησης. Οι παλιοί μας έλεγαν η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Προφανώς δεν είναι ένα εύκολο έργο. Η Κρήτη αναπτυξιακά έχει μείνει πολύ πίσω. Ο ΒΟΑΚ είναι μια υποδομή πολύ σημαντική. Σίγουρα είναι λοιπόν ένα έργο που θα δώσει μεγάλη αναπτυξιακή προοπτική στο νησί. Αυτό που εμένα με ευχαρίστησε περισσότερο είναι ότι σήμερα αναγγείλανε ότι θα γίνουν και σημαντικές παρεμβάσεις στους κάθε τους οδικούς άξονες. Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, μήκος 14 χιλιόμετρων, με εκτιμόμενο κόστος 145 εκατομμύρια ευρώ. Θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα δημοπρατηθεί εντός του 2022. Άγιος Νικόλαος Σιτία. Σχεδιάζεται να δημοπρατηθεί ως δημόσιο έργο για τα τμήματα Καλό Χωριό, Γέφυρα Φρουζή και Παράκαμψη Παχιά Σάμου. Οι σημερινές εξαγγελίες Μητσοτάκη για τον ΒΟΑΚ αποτελούν προσβολή στην νοημοσύνη του κρητικού λαού.
Η Κρήτη βίωσε 2 χρόνια απραξίας, 2 χρόνια παλινοδιών. Επί 2 χρόνια δεν έχει πέσει ούτε χαλίκι. Και τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιστρέφει στη χάραξη και τις διαδικασίες που έχει δρομολογήσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το μόνο που εισέφερε ήταν καθυστέρηση και διόδια. Ντροπή και μόνο ντροπή. Δεν υπάρχει καμιά μελέτη για παράλληλα δίκτυα και πρόβλεψη για τις συνδέσεις με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο και το Νότιο Άξονα. Κόμβη και παρακάμψεις πόλεων και το χρονοδιάγραμμα είναι ασαφές, υποστηρίζει ο Βασίλης Κεγκέρογλου.